Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πολύ κόσμο βλέπω. Τι διάολο δεν πήρατε επενδυτική βαθμίδα εσείς? Κανείς από σας δεν πήρε? Δεν θέλω να ξεκινήσω. Δεν έχω δικαίωμα ηθικό να ξεκινήσω τόσο χαρούμενα βέβαια. Σε αυτές τις μέρες, ξέρετε, οπουδήποτε στη γη γίνεται συνάθρηση, συμβαίνει συνάθρηση ανθρώπων, νομίζω αυτή η συνάθρηση, από όποιον παίρνει το λόγο πρώτος, οφείλει να έχει μια εναρκτήρια φράση. Είμαστε όλοι Παλαιστίνοι. Όλοι. Και όταν λέω όλοι, εννοώ εκτός από εμάς εδώ, όλους τους Έλληνες, εννοώ όλους τους ανθρώπους αυτής της γης, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και όλων των Ισραηλινών, όλων ανεξαιρέτως σε αυτόν τον πλανήτη των έντιμων και αξιοπρεπών ανθρώπων. Όλοι αυτοί και εγώ μαζί είμαστε Παλαιστίνοι. Εκτός από Παλαιστίνιος, και θέλω να ελπίζω κι εσείς μαζί μου, ότι όλοι μαζί αυτές τις μέρες είμαστε και Βίκοι. Ξέρετε ποια είναι η Βίκοι? Είναι η 16χρονη που κόντεψαν να σκοτώσουν τα καθάρματα της ΟΠΚΕ, πιθανό να μου κάνουν μήνυση για τα καθάρματα κι αυτοί, σε μια αντιφασιστική συναυλία που έγινε πριν 4 μέρες στην πόλη μου, στο Ηράκλειο. Εκεί ένα κοριτσάκι 16 χρονών μπήκε στον κόπο να αφήσει τα μαθήματα, να αφήσει τον κόπο, μπήκε στον κόπο να πάει εκεί να αγωνιστεί. Και όταν εμφανίστηκαν νεοναζί γύρω-γύρω και πήγανε να τους διώξουν τα παιδιά, η ΟΠΚΕ μπήκε να υπερασπιστεί τους νεοναζί και να σκοτώσει τα παιδιά. Είμαστε όλοι εκτός από Παλαιστίνη και Βίκοι. Η Βίκοι γλίτωσε από ό,τι φαίνεται, δεν χαροπαλεύει τουλάχιστον. Και αυτό είναι το μόνο αισιόδοξο πράγμα που άκουσα εδώ και μήνες. Θα ξεκινήσω και θα τελειώσω γρήγορα. Μην ανησυχείτε, ξέρω ότι ξέρετε περισσότεροι από εσάς ότι είμαι πολυλογάς, αλλά δεν θα σας φάω το χρόνο. Ξεκινήσω λέγοντάς ότι έχουμε δύο σημαντικές απουσίες σήμερα, ηχηρές. Τον Κρήτον Αρσένη και την Αλεξάνδρα Κορονέου. Μίλησα και με τους δύο και οι δύο θα θέλαν, είναι για λόγους υγείας και μάλιστα αρκετά ευνηδιαστικά πράγματα συνέβησαν σήμερα το πρωί, δεν τα ξέραμε χθες στην υγεία τους, αλλά όχι πολύ σοβαρά ευτυχώς. Είναι μαζί μας, μου είπα να σας πω και οι δύο, και είναι μαζί μας και είναι διατεθειμένοι να δώσουν όλη την ενέργεια και όλο τον αγώνα τους για την ενότητα της αριστεράς. Και επανερχόμενος τώρα κάπου εδώ λοιπόν στο αν πήρατε ή όχι επενδυτική βαθμίδα, είναι για γέλια, είναι και για κλάματα. Ξέρετε καλά, όπως και εγώ νιώθω, ότι η δυστοπία εκτός από παγκόσμια στη χώρα μας είναι σαν να έχουμε μια ειδική έκδοση δυστοπία, σαν να είναι χειρότερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι λες και θέλει να εξαφανιστεί η χώρα από το χάρτη. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση έχει ως εξής. Έχουμε ένα success story, την επενδυτική βαθμίδα που δεν βλέπω να πήρατε κάποιοι από εσάς. Έχουμε ένα. Ο Γιάννης θα σας εξηγήσει μετά γιατί είναι χειρότερο που την πήραμε την επενδυτική βαθμίδα. Είναι χειρότερο γιατί θα μας εκβιάζουν, μην τυχόν και τη χάσουμε. Ξέρεις, μόλις την πάρεις, μας την είχαν αφαιρέσει με πολύ καλύτερα στοιχεία από ότι μας την ξανά έδωσαν, οικονομικά στοιχεία εννοώ. Μόλις την πάρεις, μετά σε εκβιάζουν, μην τη χάσεις. Και τι κάνεις? Κόβεις μισθούς, συντάξεις, δίνεις στους παρεστικούς ολιγάρχες της πατρίδας σου και άλλο εθνικό πλούτο. Κάνεις ό,τι θέλουν τα διεθνή και ντόπια αφεντικά. Είναι λοιπόν απάτη η κατάσταση, αλλά αυτή η απάτη, αυτή η ενορχιστρωμένη απάτη, όπου όλα ακμάζουν στην ελληνική κοινωνία, όλα πάνε καλά, ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ συμπονετικός, τον είδατε και με τον Νετανιάχου πόσο συμπονετικός είναι με τα θύματα της Χαμάς. Θα μου πείτε, ήταν καλό αυτό που έκανε η Χαμάς? Όχι, ήταν πάρα πολύ κακό, ήταν απάνθρωπο. Ακριβώς τόσο πολύ κακό και απάνθρωπο, όσο αυτό που κάνουν οι Ισραηλινοί στα κατεχόμενα στους Παλαιστίνους 75 συναπτά χρόνια κάθε μέρα. Τόσο. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια είναι με τα θύματα που δημιούργησε η Χαμάς για να υπάρξει. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου χάνονται τα πάντα, ό,τι είχε απομείνει. Εμείς ήμασταν 4 χρόνια στη Βουλή εκπροσωπώντας σας και νομίζαμε ότι έχουμε δει τον πάτο. Δεν τον είχαμε δει. Τώρα τρώνε, ξύνουν και τον πάτο και τον τρώνε κι αυτόν. Παίρνουν οτιδήποτε είχε απομείνει σε οτιδήποτε στην ελληνική κοινωνία. Από εργασιακές σχέσεις, από τα σπίτια μας, από το ρεύμα μας, από το πετρέλαιό μας. Όλα παίρνονται από μια κυβέρνηση. Και φαντάζει πολύ παράξενο, 6 κόμματα έχει η Βουλή. Δεν υπάρχει ένα κόμμα να κάνει αντιπολίτευση αυτήν την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα, λυπάμαι που θα το πω έτσι ομά, συμπεριλαμβανομένου και αυτού ακόμα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, κανένα κόμμα που να τους χαλάει τη μαγιονέζα εκεί μέσα. Το σημαντικό όμως δεν είναι να τους χαλάει ένα κόμμα τη μαγιονέζα εκεί μέσα, γιατί η μαγιονέζα δεν χαλάει και πάρα πολύ εκεί μέσα, ούτως ή άλλως. Το σημαντικό είναι, αφού εμείς διαπιστώνουμε εδώ πέρα όλοι μαζί, ότι δεν υπάρχει αριστερά στον τόπο που να εκπροσωπείται ούτε κοινοβουλευτικά, μένει μονάχα ο δρόμος. Ο δρόμος λοιπόν που είμαστε εμείς. Και με μεγάλη χαρά θα ξαναγυρίσουμε σε αυτόν μετά από ένα διάλειμμα 4 ετών που μας είχαν μαντρώσει μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Καλά ήταν και εκεί γιατί αγωνιζόμασταν για εσάς, μόνο γι' αυτό. Συναστρεφόμαστε σε ανθρώπους που μας γυρίζαν τα έντερα όταν τους βλέπαμε κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, αλλά αγωνιζόμασταν για τους συνανθρώπους μας. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση που είναι δομημένη με συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε μια δυστοπία συνολική. Το success story της κυβέρνησης βασίζεται στην εξαέρωση των σπιτιών μας, στην
τετραπλασιασμό του ρεύματός μας, στον τετραπλασιασμό του πετρελαίου μας, στην αρπαγή οτιδήποτε δημοσίου έχει μείνει, του νερού μας όσον ούπο, του αέρα και ούτω καθεξής. Έχουμε μια παντελή έλλειψη. Παντελή έλλειψη αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή και έχουμε μια αριστερά η οποία ζαλισμένη παραπέει μετά από συνεχείς ήττες και εκλογικές. Είμαστε εδώ για έναν και μόνο λόγο. Γιατί δεν μας αρέσει να παρετούμαστε από τον μόνο αγώνα που αξίζει να συμμετέχουμε. Και είναι ο αγώνας για μας όλους και για τους επόμενους ανθρώπους. Το μόνο αντίδοτο σε αυτή την κατάσταση είναι η πραγματική αριστερά, όχι η ψευδεπίγραφη, να αρχίσει να συνομιλεί μεταξύ της. Είναι να συνεννοηθεί μεταξύ της και είναι να γίνει ένα πλατή λαϊκό κίνημα, στο οποίο φυσικά και δεν θα, καπελώνει αυτή η αριστερά, αλλά το οποίο θα σέβεται και στο οποίο θα συμμετέχει και θα το στηρίζει. Το αποδείξαμε. Ξέρετε, στις τελευταίες εκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τα σχήματα που ξεκίνησαν με ένωση της αριστεράς και πολλές φορές μόνο εξοικειοβουλευτικών κομμάτων της αριστεράς, από κάτω διέπρεψαν. Και αυτό είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι όταν ο ψηφοφόρος δεν έχει διαλέξει από τρεις νέες δημοκρατίες, που η μία λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη ΠΑΣΟΚ για να κυβερνηθεί, όταν έχει εναλλακτική, την επιλέγει. Θα μου πείτε καλά, εσείς δεν ήσασταν εναλλακτικοί. Εμείς δεν ήμασταν εναλλακτικοί. Ήμασταν. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι στην Ελλάδα σκέφτονται ακόμα με το κριτήριο το πολύ γνωστό, ποιος θα με κυβερνήσει εμένα. Και εμείς δεν ήμασταν πρώτων πυλών της εξουσίας. Πριν φύγω και σας αφήσω στην ησυχία, θα σας πω κάτι προσωπικό. Ότι ακόμα κι αν, όπως έλεγε κάποτε ο Καστοριάδης όταν είχε έρθει εδώ τη δεκαετία του 80 και έδωσε μια διάλεξη που μετά έγινε βιβλίο με τίτλο Το Επαναστατικό Πρόβλημα Σήμερα, έλεγε ο Κορνήλιος εκεί, τον άκουσα με τα αυτιά μου, αν και ήμουν 15 χρονών, νομίζω 16. Έλεγε, το πρόβλημα του επαναστατικού κινήματος σήμερα, και είναι παντοτινό φαίνεται αυτό το πρόβλημα, είναι ότι δεν παίρνει την ευθύνη του. Είναι ότι λέει, επειδή αυτό και αυτό, και επειδή εκεί αυτό, και επειδή πιο εκεί αυτό, άρα συνεπαγωγικά θα συμβεί αυτό. Αυτό εμένα δεν με αφορά και δεν πρέπει να αφορά και κανέναν μας. Γιατί ο Κορνήλιος συνέχισε ότι το επαναστατικό πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει μια δήλωση, αυτή η δήλωση, ότι ακόμα και αν το μέλλον της ανθρωπότητας αναπόδραστα και απολύτως προδιαγεγραμμένα θα ήταν να μετατραπεί όλη αυτή η γη σε ένα τεράστιο Auschwitz, εμείς σκοπεύουμε να δώσουμε τη ζωή μας για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Ακόμα και αν δεν υπάρχει άμεση πιθανότητα να κυβερνήσουμε, ακόμα και αν δεν υπάρχει άμεση πιθανότητα να κάνουμε την αλλαγή που θέλουμε, ακόμα και αν τελικά, μετά από όλο τον αγώνα μας, που θα κρατήσει μήνες και χρόνια ακόμα και δεκαετία ακόμα, ιτηθούμε, εγώ νιώθω και ελπίζω και εσείς να νιώθετε ότι αυτός ο αγώνας αξίζει τον κόπο. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα απόψε, αδέρφια. Σας αφήνω με ένα βίντεο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Θα παρακαλέσω τον αρμόδιο εκεί πάνω τώρα να ξεκινήσει το βίντεο της πρωτοβουλίας του διαλόγου του Μέρα 25. Μπες τώρα στο aristera.eu. Πάρε θέση. Πες μας τι λες εσύ για τα θέματα της ζωής μας, για τον δρόμο που πρέπει να πάρει η αριστερά. Γίνε μέλος μιας μεγάλης ομάδας με κοινούς προβληματισμούς, με θέσεις πιθανώς διαφορετικές, αλλά με κοινή αγωνία για το αύριο. Κάνε εγγραφή, άφησε το σχόλιο σου και ενημερώσου για τα σχόλια των άλλων πάνω στις δικές σου απόψεις. Συζητάμε με κατανόηση, διαφωνούμε με ευγένεια, προσεγγίζουμε ο ένας τον άλλο. Το κόμμα της ρεαλιστικής ανυπακοής είναι εδώ. Χτίζουμε την προγραμματική, πραγματικά αριστερή, ουμανιστική αντίσταση στη λαϊλασία ανθρώπων και φύσης από την ολιγαρχία. Δίνουμε απάντηση στην απολυτική διαχείριση των πολλαπλών κρίσεων του ελληνικού και ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Βαδίζοντας προς το δεύτερο διαβουλευτικό μας συνέδριο και τις ευρωεκλογές, καλούμε όσες και όσους παλεύουν ενάντια στην βαρβαρότητα να συμμετάσχουν στον διάλογο, ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς. Επειδή όλα μπορούν να είναι αλλιώς. Μέρα 25, aristera.eu. Είναι πολύ σημαντικό το aristera.eu. Θα συμμετέχουμε όλοι, θα συμμετάσχουμε. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή μας.